Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Λαρισαϊκού, τον Βασίλη Τσιάγκαλο. Βασίλη, σημαντική νίκη σήμερα απέναντι στον Αρίωνα με 3-0. Ένα μάτσο όμως που νομίζω δεν ήρθε τόσο εύκολα η νίκη όσο δείχνει το τελικό σκορ, αλλά νομίζω όμως ότι ήταν δίκαιη. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς θα θέλω να μας κάνεις για το σημερινό αποτέλεσμα. Καλησπέρα. Σίγουρα το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε όπως θα το περιμέναμε. Κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Αλλά και πάλι αποδείξαμε ότι και στην κακή ημέρα μπορούμε να βάλουμε ένα εύκολο γκολ και να βάλουμε τη βάση να πάρουμε πριν τους 3 πρώτους βαθμούς. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε, διορθώσαμε κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Τα παιδιά βγήκαν σε αγωνιστικό χώρο αποφασισμένες να πάρουν 3 βαθμούς. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι έγινε με συνοπτικές διαδικασίες. Τι θες να κρατήσεις από σήμερα, Βασίλη, από την νίκη της ομάδας σου και τι θέλεις να διορθώσεις στη συνέχεια? Το βασικό είναι ότι παίρνουμε 5η νίκη σε 6 παιχνίδια, τα οποία δείχνουν ότι η ομάδα είναι σε ανωδική πορεία. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Από εκεί πέρα, ότι και οι 14 ποδοσφαιριστές, 15 που μπήκαν σε αγωνιστικό χώρο, δείξαν έτοιμο πόλεμο. Και όποιες αλλαγές και να γίνανε, είτε σε βάση σχήματος είτε σε πρόσωπα, η ομάδα ανταπεξέλθηκε και πήρε εν τέλει ένα τρίποντο. Βασίλη, όντως η ομάδα δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όμως πλέον είναι σε τροχιά πρωταθλητισμού, θα λέγαμε. Έχετε κάνει 5 νίκες στα τελευταία 6 μάτς. Τι έχει αλλάξει, τι διορθώσατε? Στην αρχή του πρωταθλήματος, το κακό με την ομάδα ήταν ότι δεν είχαμε κάνει προετοιμασία γιατί μαζευτήκαμε όλοι πάρα πολύ αργά και τα παιδιά είχαν αποχή 3-4 χρόνια ο καθένα σε ό,τι είχε κάνει με προπονήσεις, αγωνιστικό χώρο γενικά. Αυτό σίγουρα μέχρι να γίνει μια στοιχειώδη αλφα δουλειά χρειάζεται χρόνο. Το ξέραμε αυτό. Είχαμε υπομονή και στο τέλος ανταμοιβόμαστε με ό,τι καλύτερο σημαίνει αυτό. Από εκεί πέρα, όσο είπατε για τον πρωταθλητισμό, εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα δείξει αν μπορούμε η ομάδα να σταθεί και να κάνει πρωταθλητισμό ή όχι. Ποιοι είναι στόχοι λοιπόν της ομάδας, Βασίλη, τι που έχετε θέσει φέτος, όταν ξεκίνησε η σεζόν, πού σταθήκατε περισσότερο? Στην αρχή τη σεζόν η βάση που είχαμε βάλει ήταν να γίνει μια ομάδα η οποία να είναι ανταγωνιστική. Γιατί ήταν μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια έτρωγε 8-9 γκολ και τερμάτισε την τελευταία θέση. Και από εκεί πέρα να φτιάξουμε μια ομάδα την οποία χαίρομαι εγώ, να χαίρομαι και οι ποδοσφαιριστές και οι δίκες. Αυτό το κάναμε στο έπακρο, αλλά από εκεί πέρα επειδή σαν προπονητής έχω φιλοδοξίες, προσπαθώ να φτιάξω μια ομάδα η οποία να έχει βάση όχι μόνο για φέτος αλλά και για το μέλλον.